Πάμε στη Λάρισα, ζωντανά κυρίες και κύριοι. Βλέπετε τον Πρωθυπουργό και οι υπουργούς. Ξεκινούν οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τα μέτρα στήριξης στους πληγέντες. Τον παρουσιάζει ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, ο κύριος Δημήτρης Τσιόδρας. Πάμε να ακούσουμε. Οι υπουργοί θα εξειδικεύσουν τα μέτρα για την περιοχή. Κύριε Πρωθυπουργέ, έρχεται το λόγο. Σας ευχαριστώ. Μόλις ολοκληρώσαμε μία ακόμα διευρυμένη σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου, το οποίο βρίσκεται εδώ πέρα στην περιφέρεια Θεσσαλίας και έχει αναλάβει τον γενικότερο συντονισμό όλων των επιχειρήσεων και των παρεμβάσεων μετά την καταστροφική πλημμύρα. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω ακόμα μία φορά όσες και όσους βρίσκονται στο πεδίο με αυταπάρνηση μέσα στις λάσπες, προσπαθώντας ακόμα και σήμερα να σώσουν ανθρώπινες ζωές, να εξασφαλίσουν την ομαλή τροφοδοσία και κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να επανέλθει η ευρύτερη περιοχή όσο το δυνατόν πιο γρήγορα σε κάπως πιο κανονικούς ρυθμούς. Έχετε μια τακτική ενημέρωση ήδη από τους εκπροσώπους της πυροσβεστικής για το πώς πηγαίνουν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, οι οποίες προφανώς και θα συνεχιστούν έως ότου υποχωρήσουν πλήρως όλα τα νερά. Από εκεί και πέρα, σήμερα το ενδιαφέρον μας στράφηκε περισσότερο σε θέματα που έχουν να κάνουν με την δημόσια υγεία, καθώς αυτό αποτελεί την πρώτη μας προτεραιότητα. Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πρωτοφανείς καταστάσεις πλημμυρικών φαινομένων. Γι' αυτό και στη συνέχεια η αναπληρώτρια υπουργός θα μιλήσει πιο αναλυτικά για αυτά τα οποία γίνονται ήδη, για αυτά τα οποία πρέπει να συμβούν και για το πώς θα φροντίσουμε ότι όλοι οι πολίτες δεν είναι απλά ασφαλείς, αλλά είναι και ταυτόχρονα υγιείς. Αυτό προφανώς συμπεριλαμβάνει και το μείζον ζήτημα της καύσης και της ταφής των νεκρών ζώων. Θα ήθελα και να ζητήσω, παρακαλώ, από όλες και από όλους να ακούνε τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες του Υπουργείου, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όλα γίνονται στη σωστή κατεύθυνση. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι αυτή τη στιγμή η έννοια της επόμενης μέρας έχει να κάνει με την αποκατάσταση των μεγάλων τραυμάτων που αφήνει πίσω της αυτή η θεομηνία. Ο Χρήστος Τερεντόπουλος θα μιλήσει συνέχεια πολύ αναλυτικά για το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής, της άμεσης υποστήριξης, την οποία θα παρέχουμε με την ελάχιστη δυνατή γραφειοκρατική διαδικασία μέσα από την πλατφόρμα της κρατικής αρρωγής, η οποία θα ανοίξει και από αύριο κιόλας. Θέλω να γνωρίζουν όσες και όσοι συμπολίτες μας είδαν τις περιουσίες τους είτε να καταστρέφονται είτε να παθαίνουν μεγάλες ζημιές, ότι το κράτος θα είναι δίπλα τους και θα είναι δίπλα τους γρήγορα, έτσι ώστε να μπορέσουν να ξαναμπούν στα σπίτια τους με την απαραίτητη οικονομική στήριξη για να καλύψουμε τις ανάγκες οικοσκευής και σε δεύτερο χρόνο εκείνα τα κονδύλια που είναι απαραίτητα προκειμένου να επισκευαστούν οι ζημιές που άφησε πίσω τους η πλημμύρα. Προφανώς το ίδιο αφορά και τους αγρότες μας. Θα μιλήσει στην συνέχεια ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί ο ΕΛΓΑ για τις αγροτικές αποζημιώσεις των ασφαλισμένων προϊόντων. Θέλω να τονίσω και πάλι ότι το γνωρίζετε εξάλλου ότι ο προϋπολογισμός του ΕΛΓΑ έχει πρακτικά εξαντληθεί για το έτος, όμως το κράτος και ο κρατικός προϋπολογισμός θα είναι εδώ και θα καλύψει στο ακέραιο οποιαδήποτε πρόσθετη παροχή χρηματοδότησης απαιτείται από τον ΕΛΓΑ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ζημιές των αγροτών μας και των κτηνοτρόφων μας. Και ξέρω πόσο δύσκολο και πόσο σκληρό είναι για τους αγρότες, θα έλεγα ειδικά για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι χάνουν τα ζώα τους. Θέλουμε οι άνθρωποι αυτοί να παραμείνουν στον τόπο τους, να ξαναχτίσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και θέλω να γνωρίζουν ότι θα είμαστε δίπλα τους σε κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας. Η Σοφία Ζαχαράκη θα μιλήσει λίγο περισσότερο για την προνοιακή στήριξη των συμπολιτών μας, οι οποίοι βρέθηκαν σήμερα μακριά από τις εστίες τους. Θέλω να γνωρίζετε ότι τους παρέχεται κάθε δυνατή στήριξη, η οποία συμπεριλαμβάνει και ψυχολογική στήριξη. Είναι εδώ πέρα και ο αρμόδιος υφυπουργός αρμόδιος για τα θέματα της ψυχικής υγείας και βέβαια
πιο αρμόδιος υφυπουργός υγείας που έχει υπό την ευθύνη του τα νοσοκομεία, έτσι ώστε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι τα νοσοκομεία μας είναι απολύτως εξοπλισμένα μαζί με το ΕΚΑΒ, να μπορούν να καλύψουν τις όποιες μετακινήσεις για να αντιμετωπίσουμε ενδεχομένως πιο επίγοντα ζητήματα υγείας. Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι την Τρίτη το πρωί θα βρεθώ στο Στρασβούργο, επικεφαλής ενός κυβερνητικού κλιμακίου, για να συναντήσω την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να συζητήσω μαζί της τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στην πατρίδα μας, προκειμένου να έχουμε μια σημαντική οικονομική υποστήριξη για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την μεγάλη καταστροφή, μια καταστροφή η οποία σίγουρα συνδέεται άμεσα με την κλιματική κρίση και μια καταστροφή η οποία απαιτεί και από την Ευρώπη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω πολύ αναλυτικά γι' αυτό τις επόμενες εβδομάδες. Δαπανούμε πολλούς ευρωπαϊκούς πόρους για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να χρηματοδοτήσουμε την μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα. Παρεμβάσεις δηλαδή που θα έχουν αποτύπωμα σε 5, 10, 15, 20 χρόνια. Ταυτόχρονα όμως δαπανούμε σχετικά λίγους πόρους ως Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε την προσαρμογή στην πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής. Και η πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής την βιώσαμε όλες και όλοι με μια πρωτοφανή καταιγίδα η οποία ήταν έξω, ξεπέρασε και τα πιο, θα έλεγα, πεσημιστικά σενάρια όλων όσοι ασχολούνται με προβλεπτικά μοντέλα τέτοιων φαινομένων. Θα πούμε πολλά για το ζήτημα αυτό. Έχουμε πολλές επιλογές χρηματοδοτικών εργαλείων όπου η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει, και τα αγροτικά ταμεία και οι πόροι του ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης και το Ταμείο Φυσικών Καταστροφών. Θα τα συζητήσω λοιπόν όλα αυτά με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είμαι σίγουρος ότι η Ευρώπη θα στηρίξει την πατρίδα μας οικονομικά για να μην επομιστεί ο Έλληνας φορολογούμενος αποκλειστικά μόνος του το μεγάλο κόστος της επιδιόρθωσης των ζημιών που άφησε πίσω της αυτή η πρωτοφανής κακοκαιρία. Κάτι τελευταίο, η ελληνική οικονομία, το είπα και προχθές, το επαναλαμβάνω και σήμερα, είναι σήμερα πιο ισχυρή. Η χώρα πήρε την πολυπόθητη αναβάθμιση πριν από λίγες μέρες. Προφανώς αυτό είναι το τελευταίο το οποίο μπορεί να ενδιαφέρει σήμερα τους πολίτες εδώ στην Θεσσαλία. Είναι όμως πολύ σημαντικό γιατί ακριβώς επιβεβαιώνει ότι η ελληνική οικονομία έχει τις δυνατότητες σήμερα να ξεπεράσει και μια τέτοια πρωτοφανή κλιματική κρίση. Αλλά το τονίζω, θα χρειαστούμε και την αρρωγή της Ευρώπης. Πολλά περισσότερα θα έχω την ευκαιρία να πω το επόμενο Σαββατοκύριακο, όπου θα βρεθώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με μια εβδομάδα καθυστέρηση, νομίζω απολύτως κατανοητή από όλες και από όλους. Θα μιλήσουμε για τα θέματα αυτά, θα απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις οι οποίες μπορεί να υπάρχουν. Θα μιλήσουμε πάντα τη γλώσσα της αλήθειας, δεν θα κρύψουμε τίποτα, δεν θα οροποιήσουμε τίποτα, αλλά δεν θα μηδενίσουμε και τίποτα. Και από εκεί και πέρα οι πολίτες θα μπορούν με ψυχραιμία να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε και να περάσουμε στους υπουργούς οι οποίοι... Θα μου επιτρέψετε εμένα. Βεβαίως. Λοιπόν, θα περάσουμε στους υπουργούς οι οποίοι θα εξειδικεύσουν τα μέτρα στήριξη των πληγέντων και αποκατάσταση των πληγισσών. Λοιπόν, θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι. Θα ακολουθήσει η εξειδίκευση των μέτρων. Έδωσε ένα γενικό πλαίσιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε ότι θα είναι άμεση η στήριξη. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα Άρρωγη και ότι την Τρίτη πηγαίνει στο Στρασβούργο να συναντήσει την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν για να ζητήσει και ευρωπαϊκή στήριξη. Δεν θα κρύψουμε τίποτα, είπε. Δεν θα μηδενίσουμε τίποτα. Ο Πρωθυπουργός, θα επανέλθουμε σε λίγο.